Προσωρινή διαταγή σε βάρος της εφαρμογής Uber εξέδωσε το τοπικό δικαστήριο της Φραγκφούρτης στη Γερμανία. Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι οδηγοί δεν διαθέτουν τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες για τη μεταφορά επιβατών. Η εφαρμογή Uber δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν ιδιωτικά οχήματα για τις μετακινήσεις τους, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά ταξί. Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της Ευρώπης είχαν προχωρήσει σε κινητοποίηση τον Ιούνιο, απαιτώντας να μπει τέλος στην εφαρμογή που τους αφαιρεί πελάτες. Μέσα στα 5 χρόνια ζωής της, η εταιρεία Uber Technologies, που λειτουργεί την εφαρμογή, έχει καταφέρει να αγγίξει σε κεφαλαιοποίηση τα 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από ό,τι η EasyJet και η British Airways.